Με συγκρατημένη αισιοδοξία βλέπουν την πορεία της υγείας της 36χρονης εγγύου που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID του Βενιζέλου νοσοκομείου οι θεράποντες ιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με το διοικητή περιορίζουν την ιατρική υποστήριξή της μετά από αρκετές ημέρες που η ίδια νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Οι εντατικολόγοι έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια να μειώσουν το οξυγόνο που χορηγούν και οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η 36χρονη έχει θετική ανταπόκριση. Οι εντατικολόγοι άρχισαν να ελαττώνουν την υποστήριξη. Και όπως φαίνεται δείχνει να ανταποκρίνεται. Καθημερινά ελέγχεται από τους γυναικολόγους και εγκογραφικά. Το έμβριο είναι καλά και η καρδιακή λειτουργία είναι θετική. Η 36χρονη που διανύει την 26η πλέον εβδομάδα της εγκυμοσύνης της με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, αν και είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε κεσαρική τομή, τελικά, όπως τόνισε μιλώντας στην Κρήτη TV ο διοικητής του νοσοκομείου, κρίθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέδραμε ουσιαστικά στην εξέλιξη της πορείας της υγείας της, οπότε η συνεχής παρακολούθησή της αφορά και τους γυναικολόγους που ελέγχουν την εγκυμοσύνη και την κατάσταση του εμβρίου που η 36χρονη κυοφορεί. Δεν συνέβη διότι σε συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε από τους γιατρούς αποφασίστηκε ότι και να βγει το παιδί δεν πάει να πει ότι η εγκυμονούσα θα πάει καλύτερα. Άρα λοιπόν αποφασίσαν να προχωρήσει η εγκυμοσύνη κανονικά. Η έγκυος γυναίκα βρίσκεται για 11η ημέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID του νοσοκομείου, έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό. Είχε παρουσιάσει βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και στις 27 Αυγούστου είχε κριθεί απαραίτητο να εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου διασωληνώθηκε και παραμένει μέχρι και σήμερα. Και παρά την αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας της, η κατάστασή της εξακολουθεί να κρίνεται σοβαρή. Θα έλεγα ναι. Μια μικρή αισιοδοξία θα έλεγα ναι.